Εν ονόματι του Τριαδικού Θεού, συνήθιμεν εν τη μεγάλη πόλη της Αλεξανδρίας, προσκλήσει της αυτού θιοτάτης της μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Κυρίου ημών, Κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου, και με ἐυθίνης ευθύνης προς το ποιμνιόν της και την μακραίων ειν ιστορικής αυτής αποστολικήν πορείαν, η Ιεραρχία του Παλεφάτου και Πρεσβηγενούς Πατριαρχείου Αλεξανδρίας κατόπιν συνενδριάσεως αυτής, εξετασαμένης πολλαπλώς και πολυτρόπως τας κανονικάς παραμέτρους της αντικανονικής και αντιεκκλησιαστικής εισπηδήσεως του Πατριαρχείου της δροσίας, προς δημιουργία καινοφανών εκκλησιαστικών μορφωμάτων εν Αφρική, ανακοινώνει τα εξής. Ήδη τα δύο τελευταία έτη, εκ του γεγονότος αναγνωρίσεως εκ μέρους του μακαριοτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου, του Αυτοκεφάλου της Ορθοδόξου Ουκρανικής Εκκλησίας, εδέχθημεν ευνηδιαστικώς την αντικανονικήν και αήθειης βολήν και εισπίδησιν της Ρωσικής Εκκλησίας διαμεθόδων απαδουσών τη εκκλησιαστική πράξη και παραδόση είναι σεβάστησαν πάντες οι αείδημοι προκάτοχοι του Πατριάρχου Ρωσίας κυρίου Κυρίλου προς εξαγοράν ηθαγενών κληρικών του Πατριαρχείου ημών ω άμεσον επιβολήν αντιπίνων και κατ' επέκτασιν εκβιασμού ή εκδικής ημών. Ήδη μετά από τις 29 Δεκεμβρίου 2021 εξαγγελίας του Πατριαρχείου Μόσχας έχουμε πλέον τα επισήμους αποφάσεις και εξ αυτών δηλώσεις της Εκκλησίας της Ρωσίας και συνεντεύξεις τελεχών αυτής περί όλος αντικανονικής ιδρύσεως εξαρχίας, βάσει εσωτερικών αυτής καταστατικών και ουχή κανονικών διατάξεων, διατάξεων εντός των ορίων του Πατριαρχείου ημών, αποτελουμένης υποκληρικών αυτοαπαμακρυνθέντων, είτε εν επιτιμής διατελούντων και λοιπόν αγνώστου του προελεύσεως, αυτοχαρακτηριζομένων μένος Ορθοδόξων, αλουδέποτε ανικόντων εις το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Δια των ενεργειών αυτών διαπιστούτε προσπάθεια αλλοιώσεως της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας εις πολλά επιμέρους παραμέτρους, αλλά κυρίως εις το ζήτημα των ορίων της διοικητική διαρθρώσεως των δομών της Εκκλησίας του Χριστού, με αφετηρίαν κίνητρα μακράν της Ορθοδόξου παραδόσεως. Με τα λύπης κατανοούμεν ότι ταύτα πάντα προέρχονται από λόγους εμπαθής και μεμολυσμένους εκ του καταδικασθέντος εκ της Συνόδου του 1872, Ιού του Εθνοφιλετισμού. Δεν απουσιάζει βεβαίως και εξ αυτών των αποφάσεων το κοσμικό πνεύμα, παραπέμπων ακόμη εις παραμέτρους νέο και σε Παγκοσμίου Πρωτοκαθεδρίας, γνωρίμους παλαιόθενη Ταλέπορων της Αφρικής Ήπειρων, μη συμφωνουσόν με το θυσιαστικόν εν τη διακονία πνεύμα της Ορθοδόξου ημών καθαγιασμένης παραδόσεως. Η σύνοδος της ιεραρχίας του Αλεξανδρινού θρόνου με τεμπώνου εκπλήξεως διαμαρτύρεται προς τον Πατριάρχη Ρωσίας και την περί αυτών σύνοδων. Εκπλήξεως μεν, διότι δι' επομένους της Αγίης Πατράς ημών, τα όρια της κάθε αδελφής τοπικής εκκλησίας είναι σαφή, γεωγραφικά και χαρτογραφημένα υπό οικουμενικών συνόδων και αξιοσέβαστα. Διαδηλούμεν δε, ότι εν τη πράξη ουδέποτε είναι πλάκημενη στα όρια ή ασδήποτε τοπικής αδελφής εκκλησίας, πολλό δε μάλλον εις τα της δροσικής εκκλησίας. Τούτο δε όχι μόνον διότι αλλοιώνεται τι το τρόπο στο μήνυμα της Ευαγγελικής Αγάπης, αλλά και διότι αγωνιζόμενοι επί και συμβιούντες με τα διαφόρων ομολογιών και θρησκειών, εν πνεύματι αλληλοσεβασμού και κατανοήσεως, δεχόμεθα ανάδελφων κτύπημα υπό των ομοδόξων Ρώσων. Θεωρούμε ότι δι' αυτών των μεθόδων παραβιάζεται ευανάψος έτια άπαξ ουσία της ορθοδόξου ημών πίστεως και δι' εις το ευαίσθητον πεδίο της εναναφρική ιεραποστολής, το οποίον τρέφεται η φημών ως νήπιον διαγάλακτος και ουχή στερεάς θεολογικής τροφής, κατά την Παύλιον έκφραση, ή τις αποτελεί δι' μας γνώμονα και μέτρων, διέπων το αποστολικών ημών έργων. Προς τούτο απεφασίστη όπως, πρώτον, ενημερωθώσιν το σεπτών οικουμενικών πατριαρχείων και κατά τόπους εκκλησία δια των προκαθημένων αυτών, δια Πατριαρχικών Γραμμάτων. Άτινα θα περιγράφουν την επιπεσούσαν λυμμικήν σύγχυση εις τα εξιμών εν Χριστώ γεννηθέντα τέκνα τους πιστούς Αφρικανούς, συνεπία των εμφανών και αφανών δράσεων εντεταλμένων προσώπων της Ρωσικής Εκκλησίας και δεύτερον, η πιστή και άμεσος εφαρμογή των προβλεπομένων παρά των θείων και ιρών κανόνων εκκλησιαστικών ποινών προς τους παραβάτας.